Χριστός Ανέστη. Μπροστά σε ένα τραγικό γεγονός της ανθρωπότητας, πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα, όπου βρίσκεται ολόκληρη η ανθρωπότητα σε μία τραγική συνεχιζόμενη πανδημία και μπροστά σε έναν εξελισσόμενο τρίτον και έρποντα παγκόσμιο πόλεμο, η Ορθόδοξη Εκκλησία προβάλλει ένα άλλο πανανθρώπινο ιστορικό γεγονός υψής της πανανθρώπινης οικουμενικής διεθνούς σημασίας, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία, δια της θεολογίας της, εκφράζει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας μπροστά σε αυτήν την απελπισία και την απόγνωση και την απογοήτευση η οποία πλημμυρίζει στις καρδιές όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα μάλιστα φίλου, φιλής, θρησκείας, και αυτό είναι το τραγικό. Γι' αυτό το λόγο σήμερα προβάλλει λοιπόν ένα παγκόσμιο γεγονός, το γεγονός της Αναστάσεως, την Ανάσταση του Χριστού, η οποία όπως ο Παιάνας της Αναστάσεως τονίζει, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ο Χριστός δηλαδή δίνει αυτό το πανανθρώπινο αισιόδοξο μήνυμα, ότι δια της Αναστάσεως Του καταπάτησε τον θάνατο, διέλυσε την φθορά και τον θάνατο και έδωσε μήνυμα ανακαινήσεως του ανθρώπου. Τον έκανε έναν νέον άνθρωπο, έναν πολίτη της Βασιλείας του Θεού, έναντι της πτωτικότητος η οποία μαστίζει και δημιουργεί αυτά τα προηγούμενα γεγονότα τα οποία σας ανέφερα. Σε τρία επιγραμματικά σημεία θα ήθελα σήμερα να εστιάσω την προσοχή σας. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι όλοι συμπορευθήκαμε, συσταυρωθήκαμε και συναναστηθήκαμε με τον Χριστό, διότι αυτό είναι το θεολογικό νόημα και μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδος μέχρι και την Ανάσταση, μέχρι το Πάσχα. Συμπορευόμαστε, συσταυρωνόμαστε και συναναστηνόμαστε με τον Χριστό, διότι με αυτόν τον τρόπο βιώνουμε υπαρξιακά και ιστορικά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν πρόκειται για ένα απλό ιστορικό γεγονός απλής εθνικής ή άλλης προσωπικής ή ιστορικής σημασίας. Πρόκειται για μία επανάληψη του ίδιου αυτού γεγονότος στο λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας. Γι' αυτό τονίζεται «Το σήμερον κρεμάται επί ξύλου» και «Σήμερα ανασταίνεται ο Χριστός» ως μια πραγματικότητα η οποία συνεχίζει διαμέσου των αιώνων και καλεί τον καθένα από μας αυτό το πραγματικό ιστορικό γεγονός όχι μόνον με τη μνήμη αλλά και με την καρδιά και την ύπαξη και το συναίσθημα και το βίωμα να προσεγγίσουμε ως μια πραγματικότητα, και με αυτόν τον τρόπο είναι όπου συμπορευόμαστε, συσταυρωνόμαστε και συναναστενόμαστε μαζί με τον Χριστό. Επομένως, τέλος το τετέλεστε του Σταυρού, όπου σημαίνει
το τέλος της ζωής του Ιησού Χριστού, αλλά συγχρόνως σημαίνει και ότι το τετέλεσθε, ολοκληρώθηκε ολόκληρη η πορεία της μεσιανικότητας και της μεσιανικής προσδοκίας των ανθρώπων. Δεν είναι ένα τετέλεσθε το οποίο τελειώνει στο Σταυρό. Αυτό το τετέλεσθε σημαίνει συνέχιση της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ακολούθως λοιπόν δεν αρκούνται οι σταυρωτές να μείνουν στο σημείο αυτό, αλλά μετά από την αποκαθήλωση και την ταφή τίθεται φρουρά εις τον τάφο. Μήπως, όπως ισχυρίζονται οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, μήπως έρθουν οι μαθητές και κλέψουν το σώμα και πουν ότι αναστήθηκε, και έστω η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Η πρώτη πλάνη τους είναι ότι δεν δέχτηκαν τον Χριστόν ως τον πραγματικό Μεσσία, σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Και η δεύτερη πλάνη τους είναι ότι δεν μπόρεσαν να δεχτούν ότι αυτός ο οποίος σταυρώθηκε, ετάφη και φρουρίτο αναστήθηκε. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να εστιάσω την προσοχή του κηρύγματος σήμερα είναι οι μαρτυρίες οι πληθωρικές του αναστημένου Χριστού. Η Εκκλησία εμένει στο σημείο αυτό για να μην αφήσει σε κανέναν από μας αμφιβολία και αμφισβήτηση ότι πραγματικά αναστήθηκε ο Χριστός. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τους τέσσερις Ευαγγελιστές να κάνουν αναφοράν στα γεγονότα της Αναστάσεως, στις μαθήτριες του Χριστού, που έδειξαν οι μυροφόρες αυτή την αξιοθαύμαστη υπομονή μαζί με την Παναγία Μητέρα του Χριστού, η οποία βρισκόταν στο Σταυρό, και από εκεί τα σπλάχνα ικτυρμών του Υιού, ο οποίος σταυρωνόταν, έδειξε την αγάπη σε αυτή την γυναίκα, η οποία είναι η κλίμακα που κατέβασε τον Θεό από τον ουρανό στη γη και την παρέδωσε στον αγαπημένο μαθητή του τον Ιωάννη, ώστε να δείξει την ανάγκη της φροντίδας που πρέπει να έχουμε στους γονείς, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι μας έφεραν σε αυτόν τον κόσμο. Και προχωράει λοιπόν εις τους μαθητές και προχωράει σε πλήθος άλλων ανθρώπων, τους οποίους αναφέρει και ο ίδιος ο Παύλος εις το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, χαρακτηρίζοντας λοιπόν, αναφερόμενος σε ένα πλήθος εμφανίσεων του αναστημένου Χριστού, ένα δε από αυτούς, σαν που δεν είναι άξιος, όπως λέει ο ίδιος, να λέγεται Απόστολος, γιατί αυτός εδίωξε την Εκκλησία, είναι ο ίδιος ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο οποίος προς τη Δαμασκό είδε και αυτός το φως του αναστημένου Χριστού. Όμως εδώ εστιάζουμε την προσοχή μας σε ένα δύσπιστο μαθητή, τον Θωμά. Αυτός λοιπόν στην παρουσία του Χριστού στους μαθητές δεν ήταν παρόν. Και όταν τον πληροφόρησαν οι μαθητές «εωράκαμεν τον Κύριον», εκείνος έβαλε αμέσως την δυσπιστία μπροστά ως ένα πρότυπο και ένα υπόδειγμα αποφυγής. Και ετώνησε λοιπόν «εάν μη είδω και βάλω τον δάχτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω την χείραν μου εις την πλευράν αυτού, μη πιστέψω». Και ο Χριστός δίνει απόδειξη στον μαθητή, διότι αυτός ο Απόστολος θα γίνει μάρτυρας,
θα μεταφέρει την μαρτυρία όπως και όλοι οι άλλοι μαθητές, αλλά και το μαρτύριο το οποίο θα κλείσει αυτή την μαρτυρία. Και τον καλεί λοιπόν και τον προκαλεί, έλα του λέει και φέρε το δάκτυλό σου και βάλε εις τον τύπο των ύλων και φέρε τη χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία που δεν είδαμε με τα μάτια μας τον Χριστό, αλλά πιστεύουμε και ακολουθούμε τα διδάγματα, το παράδειγμα, τη ζωή και τη διδασκαλία του, είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι πιστεύσαμε, βαπτιστήκαμε και ενταχθήκαμε σε αυτή την Εκκλησία, η οποία είναι μια κυβωτός σωτηρίας και μια μαρτυρία αλήθειας και πνευματικής καθοδήγησης και ζωής. Επομένως, δεν αποκλείει την έρευνα η Εκκλησία. Αντιθέτως, εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο ίδιος ο Χριστός προκαλεί την έρευνα στον ίδιο τον μαθητή του. Για να προχωρήσουμε παρακάτω και να πούμε ένα τρίτο σημείο από την Παύλια Θεολογία, ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως ήδη προμνημόνευσα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 15ο κεφάλαιο, τονίζει με ιδιαίτερη παρησία ότι η παρουσία του Χριστού, του αναστημένου Θεανθρώπου, είναι μια ιστορική αλήθεια και μια ιστορική πραγματικότητα. Και φθάνει μέχρι του σημείου να τονίσει «Η Χριστός σου και γίγερτε, ματέα η πίστη ημών». Μάταια και το κήρυγμα ημών, γιατί πραγματικά εάν ο Χριστός έμενε εις το σταυρό ή στον τάφο, δεν θα είχε νόημα η σωτηρία μας. Δεν θα υπήρχε σωτηρία και λύτρωση. Δεν θα υπήρχε η καταπάτηση του θανάτου. Δεν θα υπήρξε η απαλλαγή μας από τη φθορά, τον θάνατο, και δεν θα γινόμασταν καινοί, καινούργοι άνθρωποι εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό η έμφαση λοιπόν στο γεγονός της Αναστάσεως έχει τεράστια ιστορική, θεολογική, υπαρξιακή, πνευματική σημασία και είναι το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα μπροστά σε αυτή τη μαυρίλα η οποία μας περιβάλλει με την καθημερινότητα, με τον πόνο, τη θλίψη, τον θάνατο. Διότι Χριστός ανέστη.